μας πήρανε τηλέφωνο από το συναγερμό ότι χτύπησε ο συναγερμός στο μαγαζί. Ήταν η ώρα γύρω 5 παρά. Και λέω, τι μας στέκαμε τη σύζυγο, να έρθουμε, ήρθα εγώ, μόλις έρθω βρέσκω έξω τις κλειδονιές, η πόρτα προς τα έξω που δεν ανοίγει για σπάσιμο. Ένα γάντι ήταν δηλαδή μελετημένο, το είχαν δηλαδή διοργάνωσε καλά το πράγμα. Λέω τώρα τι να κάνω, λέω να πάρω την ασφάλεια. Πήρα την ασφάλεια, ήρθε μια κοπέλα με ένα νεαρό και λέει τι κάνω, λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Τι πήραν, τώρα που να ξέρω. Τα τσιγάρα ήταν όλα κάτω, όλα στρώματα τσιγάρα, φαίνεται στη βιασύνη τους, αλλά καταλάβουν ότι κάποιος τους είδε ή φοβόντουσαν, τους πέσανε στον δρόμο. Πήραν ορισμένα ψηλά τώρα. 100 ευρώ ήταν, παραπάνω ήταν, δεν τα μετράμε τα φίλου μας. Το σορτάρι δεν το κλείνουμε για ευκολία. Το μόνο που κάνανε είναι μια σπάσα τις κλειδονιές. Και τα ολικά, δηλαδή υλικά που πήραν, τα τσιγάρα και κάτι ψηλά. Πήραν πολλά πράγματα. Περίπου τι να σου πω. Σε τσιγάρα περίπου πώς. Τα πήραν 30 μπακέτα, 20 μπακέτα. Δεν μπορώ. Κούτες δεν είχε, γιατί είχα και δύο κούτες, οι οποίες δεν τις είδα, δεν τις πειράξανε. Πάντως έγινε φαινόμενο, έγινε συνήθεια η ληστεία. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Συζητάς μαζί και από πίσω ο άλλος κοιτάει πώς να σε κλέψει. Εσάς εδώ πόσες φορές σε έχουν κλέψει μέχρι σήμερα? Τρεις. Ναι, την άλλη φορά πήραν ολόκληρο το μηχάνημα που έχει έξω με μπάλες, με μπαμπάρι. Το πήρε στην πλάτη, τρεχαλάει έξω, το φωνάζει σύζυγο, ρε έλα εδώ. Είπε και το όνομά του να μην το πω στην κάμερα. Είπε και την εδώ. Εδώ, φέρτο εδώ, τάδε, γιο, πουθενά. Το πήρε, έφυγε, πήγε στα χωράφια. Αυτό θα είχε περίπου πάνω από 200 ευρώ. Ήταν και βαρύ. Το πήραν, το σπάσανε, πήγαμε στην αστυνομία, κάναμε μήνυση. Το βρήκατε? Όχι, δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Υποψιάζεστε αυτοί ποιοι είναι οι δράστες? Είναι το ντόπιοι από εδώ, είναι... Ντόπιοι, δεν είναι έξι, ντόπιοι. Είναι, πώς να το πω, είναι τα παιδιά αυτά που είναι... Στα ναρκωτικά. Χρήστες. Υπηρεπείστε τα ναρκωτικά. Να μην πούμε ναρκωτικά. Είναι κρίμα, ας πούμε, για την νεολαία μας. Φοβόσαστε, κύριε Παύλο? Ναι. Μόλις πάει 10 η ώρα, λέμε μπρος γρήγορα να τα μαζέψουμε, να φύγουμε γρήγορα. Δεν έχεις εμπιστοσύνη, τι είπα προηγουμένως. Πρέπει να φυλαγόμαστε μόνοι μας. Τι να κάνει η ιδέα και η αστυνομία, με ποιο να πρωτοφυλάξει? Εμάς ή το Σιμίτι. Όσο να θέλει, όσο να θέλουν τα παιδιά, δεν μπορούν, είναι λίγοι. Είναι λίγα τα παιδιά. Εσείς παίρνετε μέτρα προστασίας άλλα για το μαγαζί, έχετε βάλει συντεργές, τι έχετε κάνει? Συντεργές δεν έχουμε βάλει, αλλά... Μέχρι τώρα, ας πούμε, έτσι για σοβαρό να σπάσουν πόρτα, παραβιάσουν κλειδονιές και αυτά δεν έχει συμβεί. Αλλά θα τα περιμένουμε όπως φαίνεται τα πράγματα. Όταν μπαίνουν από τις καμινάδες μέσα, μπαίνουν από παντού. Και εγώ πιστεύω είναι τα παιδιά αυτά τα άρρωστα. Είχατε ακούσει και για άλλο μαγαζί εδώ δίπλα που το έχουν ανοίξει πάλι το περίπτερο? Το περίπτερο τρεις φορές από την άλλη φορά ανοίξαν από πάνω τον ουρανό για να μπουν από πάνω. Χτύπαγε ο συναγερμός, ξαναχτύπαγε, ναι. Τίποτα αυτή. Ωραία.